Γκλίτσα τα Χριστούγεννα. Κάνε δώρο στον παππού σου. Να του δείξεις πως όλη τη χρονιά τον είχες μες στο νου σου. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε κανέναν μα κανέναν άνθρωπο. Τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο για τα παιδιά, είναι και για τους μεγάλους ανθρώπους. Και πρέπει να τους το δείξουμε ότι τους θυμόμαστε και ότι είμαστε μαζί τους. Λοιπόν, όσο δύσκολο αν είναι το challenge που έχω ανοίξει και σας ζητάω να μου κάνετε χριστουγεννιάτικες κατσουνάδες, είσαστε άψογοι. Το πάτε υπέροχα, μου στέλνετε πάρα πολύ ωραίες κατσουνάδες και περιμένω ακόμα περισσότερες γιατί έχουμε πάρα μα πάρα πολλές ακόμα ημέρες διαθέσιμες για να γυρίσουμε κατσουνάδες. Γιατί ξέρετε, όσο κρύο και να κάνει έξω, εγώ εδώ είμαι στα ζεστά μου, στα φωτεινά μου και γυρνάω κατσουνάδες χριστουγεννιάτικες για να περνάμε μαζί και να μετράμε αντίστροφα τις μέρες. Και να σας κάνω και λίγο να γελάτε και να σας δίνω έτσι ωραίες κατσουνάδες να ευχηθείτε στην παρέα σας, στους φίλους σας, στις σχέσεις σας, στους ανθρώπους που θέλετε να ευχηθείτε. Κάθε μέρα κάνουμε και κάτι διαφορετικό. 15 κατσουνάδες μέχρι τα Χριστούγεννα, φίλοι μου! Χρόνια σας πολλά! Να δείξω και λίγο γκλίτσα. Η κατσουνάδα ήταν αφιερωμένη για τους παππούδες και τις γκλίτσες. Δεν γίνεται να μην δείξω και λίγο γκλίτσα. Γεια σας!